Οι παραλίες γέμισαν με κόσμο, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου. Αυθονοπαιχνίδια, ατελείωτες βουτιές, ηλιοθεραπεία και χαλάρωση συνθέτουν την εικόνα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στις πλάζ της Αλεξανδρούπολης, προμηνύοντας μια εξαιρετική καλοκαιρινή σεζόν. Η κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης βρέθηκε στη δημοτική πλάζ της Αλεξανδρούπολης, αποτυπώνοντας τον παλμό του φετινού καλοκαιριού. Ζεστή είναι, μια χαρά, είναι ρηχιά. Δεν είναι βαθιά φέτος πολύ. Δεν έχει πολλές πέτρες, λίγα φύκια, αλλά θα φύγουν νομίζω. Περνάμε ωραία. Πολύ ωραία. Πώς αισθανόμαστε που είμαστε και απελευθερωμένοι πια από τις μάσκες, από εσωτερικούς, από εξωτερικούς χώρους? Πολύ καλά, να τελειώσουν οι εξετάσεις, να ερχόμαστε όλη μέρα. Ερχόσαστε δηλαδή μετά τις εξετάσεις? Συνήθως ναι, σήμερα δεν γράφαμε, αύριο γράφουμε, θα έρθουμε πάλι. Και οι βουτιές επιβάλλονται για να δροσιστούμε και να μπορέσουμε να πάρουμε δυνάμεις. Ναι, για να γράψουμε και καλύτερα. Χαρούμενος, τελείωσαν τα σχολεία για το τέταρτο ΕΠΑΛ. Θάλασσα, όλη μέρα λούφα. Καλοκαίρι. Καλοκαιράκι, ταυλάκι, παραλία, πώς περνάμε? Καλά. Καλά, ωραία, υπέροχα. Χάνεις ή κερδίζεις? Χάνω. Κάνεις γι' αυτό, δεν μου μιλάς. Εσύ που κερδίζεις, μήπως έχεις να μου πεις πώς περνάς εδώ, πώς σου φαίνεται η θαλασσίτσα, είναι κρύα? Περνάω πολύ ωραία. Χαλαρά, απλά έχει πολλά φύκια εδώ πέρα και γεμίζω. Τώρα πώς νιώθεις που κερδίζεις? Τέλεια. Πάντα ναι. Η θάλασσα είναι κρύα ή ζεστή? Λίγο κρύα είναι. Ωραία είναι η κατάσταση. Δόξα τω Θεώ. Θαλασσίτσα, κρύα, ζεστή? Ζεστή, ζεστή. Άρχισε να ζεσταίνει. Κρύα. Είναι ακόμα κρύα, Ναι, λίγο. Αλλά αντέχετε, κάνουμε βουτιά. Εντάξει, ναι. Ή απολαμβάνουμε απλά τον ήλιο? Και τα δύο. Κυρίως το δεύτερο. Πολύ ωραία. Τώρα και που τελειώνουν οι εξετάσεις, ακόμα πιο ωραία. Αισιοδοξούμε για πολύ καλούς βαθμούς. Πώς σου φαίνεται το καλοκαίρι? Θεωρείς ότι θα έχουμε φέτος πολύ τουρισμό στην πόλη μας? Αν συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε τώρα, θα έχουμε πολύ ψηλά, πολύ ψηλό τον τουρισμό. Και η θάλασσα είναι κρύα ή ζεστή? Εμένα μου άρεσε παραπάνω κρύα, έτσι όπως είναι τώρα. Για κάνε μου μια βουτιά να δω τι γίνεται. Άσο, κοίτα μου. Το παιδί. Η θάλασσα και η διασκέδαση είναι απαραίτητα την καλοκαιρινή περίοδο, συνιστάται όμως ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις υπεριόδεις ακτίνες του ηλίου, όσο και στα αρπακτικά πτηνά. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να καλύψω την ανάγκη κάθε κοριτσιού που υπάρχει στη θάλασσα. Είμαι γήπας εγώ. Έτσι. Και έτσι πέφτουν? Έτσι πέφτουν, ναι. Συνήθως έτσι πέφτουν. Το γνωστό κόλπο με το αντιλιακό, λες, δεν πιάνει? Με το αντιλιακό, όχι, δεν μου αρέσει να λερώνω τα χέρια μου.